Καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια ότι με τις παρεμβάσεις σας αναδείξατε με πάρα πολύ ζωντανό τρόπο την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, το επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου, του Εθνικού, συγγνώμη, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μου πει κάποιος, δεν θυμάσαι και το όνομα της σχολής σου? Πέρασες από εδώ κάποτε. Και όπως γνωρίζετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιδιώκει να έχει σταθερά τέτοιες ζωντανές συζητήσεις, επαφές με τα σωματεία των εργαζομένων, με τους συλλόγους των πανεπιστημιακών δασκάλων, με τους φοιτητικούς συλλόγους. Ακούμε με πάρα πολύ προσοχή όλη αυτή την αγωνία που εκπέμπεται και με τη σημερινή παρουσία σας και με τις ομιλίες σας και για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, συνολικά για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα όσα αναδείξατε με τις σημερινές σας παρεμβάσεις καταρρύπτουν ακριβώς τον μύθο της κυβέρνησης ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι αυξάνει, όπως λέει, η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, ότι παίρνει μέτρα εξυγχρονισμού στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πραγματικότητα όμως επιβεβαιώνει ότι τα ιδρύματα βρίσκονται πραγματικά στα όρια της λειτουργίας τους, με σοβαρές επιπτώσεις στις μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών, με εξαντλητικούς όρους εργασίας για τους χιλιάδες εργαζόμενους του Ιδρύματος, με απλήρωτη και πενιχρή αμοιβή για τους εκατοντάδες ερευνητές και τόσα άλλα. Γιατί αυτές ακριβώς είναι οι συνέπειες της ενίσχυσης της λειτουργίας των πανεπιστημίων με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια, της μετατροπής δηλαδή των πανεπιστημίων από κυψέλες γνώσης, προώθησης της επιστημονικής έρευνας για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών, σε επιχειρήσεις να προσαρμόζονται δηλαδή στις ανάγκες ακόμα και της πολεμικής οικονομίας σήμερα, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι οι συνέπειες της επιλεκτικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων μας από το κράτος, η οποία όχι μόνο συνεχώς μειώνεται, αλλά πλέον και με τον νόμο το 30% αυτής συνδέεται με την αξιολόγηση του κάθε ιδρύματος. Και φυσικά αυτή η αξιολόγηση δεν αφορά το πώς σπουδάζουν, το πώς εργάζονται οι χιλιάδες άνθρωποι που περνούν καθημερινά τις εισόδους των κτίριων του ΕΚΠΑ, ούτε αφορά το πώς θα στηριχτεί η τεράστια προσπάθεια που κάνουν καθημερινά τα μέλη ΔΕΠ για να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα, για να παράγουν έργο υψηλής ποιότητας, που φτάνουν στο σημείο να πληρώνουν από την τσέπη τους για να μπορούν να έχουν αναλώσιμα στα εργαστήρια, ακόμα και για κάποιες σκόλες χαρτί. Ούτε αφορά τους χιλιάδες υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, αυτό το υψηλής ειδίκευσης επιστημονικό δυναμικό προσωπικό που δουλεύει ακόμα και ανασφάλιστο, που η επιστημονική τους εργασία και η έρευνα μετριέται με το πόσα λεφτά φέρνουν από ερευνητικά προγράμματα, ενώ οι ίδιοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με υποτροφίες των 2.000 ευρώ για 6 μήνες, εάν δεν σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό για κάποιες τουλάχιστον καλύτερες απολαβές. Αυτές είναι οι συνέπειες της επιλεκτικής χρηματοδότησης και μαρτυρούν τις προτεραιότητες που υπάρχουν και που έχουν όλοι αυτοί που μας κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα οι σημερινοί κυβερνώντες. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των πρώτων ημερών της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς που μας έχουν καταγγελθεί. Οι αθλητικοί χώροι της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, όπως σωστά είπε ο Κοσμήτορας, ο κύριος Γελαδάς πριν, που μετά από έλεγχο υπηρεσιών της περιφέρειας δένουν προς το να βγουν ακατάλληλοι,
αφήνοντας αθλητικά σωματεία της περιοχής άστεγα και ταυτόχρονα εκατοντάδες φοιτητές του τμήματος, αθλητές δηλαδή που πρέπει να στηρίζονται, να προπονούνται, να αθλούνται σε χώρους και υποδομές εντελώς ακατάλληλες, που δεν πληρούν προδιαγραφές, που εγκυμονούν και τον κίνδυνο για την ίδια τη σωματική ακεραιότητα των φοιτητών της σχολής, των καθηγητών τους, των προπονητών. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει έτοιμη μελέτη για την ασφαλή μετεγκατάσταση της σχολής επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού εδώ, στην Πανεπιστημιούπολη, που όμως δεν προχωρά γιατί κοστίζει. Ή το κτίριο του νέου χημείου στην Οδό Ναβαρίνου, που εδώ και 3 χρόνια ανακαινίζεται και που κι αυτό έγινε κάτω βέβαια από την αποφασιστική στάση τη διεκδίκηση εσάς των ίδιων, των συλλόγων των φοιτητών, των εργαζομένων, του διδακτικού προσωπικού, που όμως πηγαίνει με ρυθμούς μετρό Θεσσαλονίκης. Οι Θεσσαλονικείς το ξέρουν καλύτερα, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο και το πεις αυτό στη Θεσσαλονίκη όταν πας. Είναι εκατοντάδες οι φοιτητές των τμήματων των δασκάλων και νηπιαγωγών, όπως ακούσαμε και από την εκπρόσωπο των φοιτητών, που περιπλανώνται από κτίριο σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους και αυτό σε ακατάλληλα για εκπαιδευτικές διαδικασίες κτίρια. Είναι χαρακτηριστικές οι καταγγελίες των φοιτητών ότι στο κτίριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης στηβάζονται φοιτητές στον 4ο όροφο, όπου τα πατώματα είναι διαβρωμένα, με εργαζόμενους του Ιδρύματος να επιβεβαιώνουν ότι το φορτίο που μπορεί να αντέξει είναι το πολύ για 40 άτομα. Είναι επίσης οι μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό, σε ερευνητικό προσωπικό και όπως αυτό εκφράζεται καθολικά σε όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τμήματος οικονομικών της σχολής ΟΠΕ, οικονομικών και πολιτικών επιστημών δηλαδή, που τα τελευταία χρόνια 21 μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών δεν διδάσκονται λόγω ραγδαίας μείωσης των μελών ΔΕΠ της σχολής, αφού αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο τμήμα 29 μέλη ΔΕΠ για περίπου 2.500 φοιτητές. Αντίστοιχα και στο τμήμα φυσικής, όπου από 104 μέλη ΔΕΠ το 2011, σήμερα το τμήμα αριθμεί μόλις 56. Το τμήμα μαθηματικών 37 μέλη ΔΕΠ, το 1/3 όσων είχε το 2013. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών που διδάσκονται κάθε 2 χρόνια. Εξάλλου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο ΕΚΠΑ σε κάθε διδάσκοντα αντιστοιχούν 61 προπτυχιακοί φοιτητές, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13. Και για να προλάβουμε και ορισμένους καλοθελητές που θα μας ακούσουν και από την κρατική ΕΡΤ πιθανόν και από τα κανάλια και από τη δημοσιότητα, ακόμα κι αν ληφθούν υπόψη, γιατί αυτό λένε, μόνο οι λεγόμενοι ενεργοί φοιτητές, ακόμα κι αν ληφθούν υπόψη όλες οι κατηγορίες διδασκόντων και με όποιες σχέσεις εργασιακές, η αναλογία ξεπερνάει το 33. Καταλαβαίνετε δηλαδή που βρισκόμαστε. Είναι τα μεγάλα προβλήματα επίσης στην καθημερινότητα και τους όρους σπουδών χιλιάδων φοιτητών του Ιδρύματος, φτάνοντας στο σημείο το φέτος, το 2024, να υπάρχουν αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστηριακές αίθουσες, άλλοι κοινόχρηστοι χώροι όπως οι βιβλιοθήκες κλπ, χωρίς θέρμανση το χειμώνα και χωρίς ψήξη το καλοκαίρι. Σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη, εδώ στου Ζωγράφου, όπως το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, το Φυσικό επίσης και άλλα τμήματα,
Το χειμώνα δηλώνουν ότι δεν έχουν θέρμανση, δεν θα έχουν θέρμανση, όπως βέβαια δεν είχαν και φέτος το καλοκαίρι κλιματισμό. Τουλάχιστον αυτά μας έχουν καταγγελθεί. Είναι η τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εκατοντάδες φοιτητές που μένουν στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μια από τις μεγαλύτερες φοιτητικές εστίες της χώρας. Οι οικότροφοι δεν έχουν ούτε πόσιμο νερό, μέσα στο καλοκαίρι πάλευαν για να έχουν κλιματισμό στα δωμάτια, εν μέσω καύσωνα μάλιστα και εξεταστικής, για να έχουν και ένα πιάτο φαΐ να φάνε. Θέμα πολύ σημαντικό, για το οποίο, όπως πιθανόν θα ξέρετε, η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κατέθεσε πρόσφατα πάλι και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Και τι να πούμε για τη φοιτητική στέγη, όπου το ενίκιο για ένα σπίτι έχει φτάσει εδώ, στις τριγύρω περιοχές, στα 500 και βάλε ευρώ. Μήπως δεν υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες να υπάρχει φθηνή και ασφαλής κατοικία? Μήπως δεν αποτελεί ανάγκη να έχει κάθε φοιτητής, κάθε φοιτήτρια, τη δυνατότητα να σπουδάζει σε μια πόλη από την οποία κατάγεται? Αν αυτό δεν είναι δείκτης προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την οποία τόσο κόπτονται κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι άλλοι υποστηρικτές τους, τότε τι είναι? Το κράτος αφήνει κυριολεκτικά στο έλεος χιλιάδες φοιτητές από την επαρχία, αφού φοιτητική εστία για το σύνολο των φοιτητών δεν υπάρχει. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 7% των φοιτητών έχει πρόσβαση σε δωμάτιο σε φοιτητική εστία. Και την ίδια στιγμή το ΕΚΠΑ διαθέτει δεκάδες ακίνητα στην Αθήνα που με κατάλληλη προσαρμογή, αρκετά, πάρα πολλά από αυτά, θα μπορούσαν να γίνουν φοιτητικές εστίες. Αναγκάζουν ένα φοιτητή από την επαρχία να πληρώνει στην καλύτερη περίπτωση 500 ευρώ για 30 τετραγωνικά μέτρα και μοιράζεται ένα επίδομα με ψίχουλα, το οποίο μάλιστα αν δεν υπήρχαν και οι φοιτητικοί σύλλογοι με τους αγώνες τους, θα το είχαν πάρει και αυτό πίσω. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει οι φοιτητικοί σύλλογοι. Το ελάχιστο που δίνει ένας φοιτητής για να σπουδάσει με ενίκιο και με βασικά, πολύ φιδωλά έξοδα διαβίωσης, ξεπερνούν τα 900 ευρώ το μήνα. Και έτσι η κατάσταση γίνεται εκρηκτική πραγματικά. Το ΚΚΕ απαιτεί μέτρα άμεσα ανακούφισης των φοιτητών, των οικογένειών τους, άμεσα να δοθεί έκτακτη χορήγηση με τη μορφή φοιτητικού επιδόματος, άμεσα να αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα για όλους τους φοιτητές. Για όσους φοιτητές κάνουν αίτηση για τις εστίες και ο αριθμός δωματίων δεν επαρκεί, να επινοικιαστούν δωμάτια στα ξενοδοχεία αυτού του πολυδιαφημιζόμενου, το έχουμε ακούσει όλοι, του τουριστικού αυτού θαύματος της Αθήνας με ευθύνη του Υπουργείου. Και στη σημερινή μας συνάντηση σωστά πιστεύω εκφράστηκε η αγωνία για τις πολιτιστικές ομάδες του ΕΚΠΑ που ετοιμάζονται να πεταχτούν έξω από τον ιστορικό χώρο της Ήριδας στην Ιπποκράτους προκειμένου να εκμισθώνεται από τη διοίκηση του ΕΚΠΑ σε ιδιώτες για να φέρνει έσοδα. Μάλιστα πέρσι έφτασαν στο σημείο να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες πολιτιστικών ομάδων προκειμένου να πραγματοποιηθεί event μόδας, ζήτημα που το κατήγγειλε μόλις πριν, την ακούσαμε όλοι, και η πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, η εκπρόσωπος των φοιτητών εδώ μέσα. Ή άλλες πλευρές, αρκετά ζητήματα που έθιξε η εκπρόσωπος από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, η πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, για την κατάσταση συνολικά στο χώρο αυτό, στον τομέα αυτό. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί για να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση, η πρόσβαση όλων των φοιτητών στον πολιτισμό, η αξιοποίηση όλων των πολιτιστικών χώρων του ΕΚΠΑ για τους φοιτητές και τους εργαζόμενους του Ιδρύματος. Όμως, όλες αυτές οι εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην έρευνα
ακολουθούν πιστά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας ή της συνθήκης της Μπολόνια, όπως την έχουμε μάθει συνήθως να τη λέμε όλοι. Σχετίζεται επίσης και με την αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος, ώστε να εξυπηρετηθούν οι τέσσερις περιβόητες αρχές της συνθήκης του Μάστριχτ. Τη θυμάστε οι παλιότεροι, την έχετε ακούσει οι νεότεροι. Και να απελευθερωθούν έτσι από τα δεσμά της πρόσβασης στο επάγγελμα με σταθερές σχέσεις εργασίας οι μελλοντικοί απόφοιτοι, στο όνομα της περιβόητης πάλι ευελιξίας, της διαβίου μάθησης και της συνεχούς περιπλάνησης. Εκεί εντάσσονται και τα σχέδια για την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία κυρίως των καθηγητικών σχολών. Εξέλιξη στην οποία οι φοιτητές με τους αγώνες τους απέτρεψαν, ακριβώς γιατί τα παιδαγωγικά μαθήματα και συνεπώς η επάρκεια ενυπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών. Αποτυπώνεται δηλαδή στο πτυχίο που παίρνει ο καθένας και η καθεμιά από τις καθηγητικές σχολές. Και οι φοιτητές καλά κάνουν, πιστεύουμε, και συνεχίζουν να παλεύουν για να είναι το πτυχίο η μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Παλεύουν για μαζικές προσλήψεις καθηγητών, για να ανοίξουν περισσότερα σχολεία και όχι να συγχωνεύονται τμήματα, να στηβάζονται οι μαθητές στη δευτεροβάθμια ή στην πρωτοβάθμια πιο πριν εκπαίδευση κλπ. Σαν σαρδέλες μέσα στις τάξεις, με σοβαρές επιπτώσεις στη μαθησιακή δυσκολία που αυτά τα συναντάνε βέβαια στη συνέχεια της ζωής τους. Εκεί εντάσσεται και ο πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και την περαιτέρω μετατροπή των δημοσίων σε ιδιωτικά. Νόμος που το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει απορρίψει, αφού η Ομοσπονδία του Διδακτικού Προσωπικού, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, το σύνολο των φοιτητικών συλλόγων, μέσα από το μεγαλειώδη αγώνα, αυτή την απάντηση έδωσε στην κυβέρνηση και συνολικά σε όλους όσους εκείνους που ήθελαν να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Δίπλα στα πτυχία των ιδιωτικών που θα αγοράζει όποιος έχει να πληρώσει, βλέπουμε δημόσια πανεπιστήμια, όπως το ΕΚΠΑ, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να σφεύγουν να ανοίξουν παραρτήματα στην Κύπρο, όπως και εδώ μέσα πολύ σωστά καταγγέλθηκε, στα πλαίσια της εξωστρέφειας, αλλά και της αναζήτησης σπόρων. Όμως αυτό που λείπει από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μόνιμο προσωπικό, οι ασφαλείς υποδομές, η ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις θεαματικές εξελίξεις που έχουμε στον 21ο αιώνα στην επιστήμη και την τεχνολογία. Και φυσικά, όσο προωθείται το πανεπιστήμιο επιχείρηση, τόσο θα δυναμώνει και η καταστολή σε βάρος των φοιτητών, σε βάρος όλων των εργαζομένων, εκπαιδευτικών, διοικητικού προσωπικού και άλλων, προκειμένου να συμμορφώνονται προς τα υποδείξεις. Εδώ εντάσσονται φυσικά και οι διώξεις που πολύ σωστά καταγγέλθηκαν με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση και τη σύσκεψη για τον πρόεδρο του Συλλόγου του Διοικητικού Προσωπικού ή για άλλες διώξεις που ο ίδιος κατήγγειλε που γίνονται ενάντια σε συναδέλφους δικούς σας, δικούς μας συντρόφους, ανθρώπους που αντιστέκονται σε αυτή τη λέλαπα των ιδιωτικοποιήσεων του Πανεπιστήμιου επιχείρηση των αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης και όσων συντάσσονται με αυτήν. Και σε άλλους τομείς αυτό συμβαίνει, άλλωστε αυτό είναι το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου. Γιατί για τέτοια δικτατορία μιλάμε. Βέβαια, η προσαρμογή του Πανεπιστημίου στις ανάγκες της αγοράς δεν αφορά μόνο τη λειτουργία τους. Αυτή η κατεύθυνση διαπερνά και το περιεχόμενο της ίδιας της επιστημονικής γνώσης. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον πακτολό εκατομμυρίων
που δίνουν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην διενέργεια έρευνας, στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που δεν έχουν καμία σχέση με πραγματικές ανάγκες του λαού μας ή αντίστοιχα τις προωθούμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών. Αφορά αυτό και τις συνθήκες εργασίας του διδακτικού προσωπικού, του ερευνητικού προσωπικού, που δαπανούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης και στη διαχείρισή τους, με ασφικτικά περιθώρια, όπως πολύ αναλυτικά μας τα είπε και η εκπρόσωπός του σήμερα εδώ, σε ένα σκληρό ανταγωνισμό που συχνά δεν τελεσφορεί, αφήνοντας ολόκληρα πραγματικά εργαστήρια ξεκρέμαστα. Αντίθετα, επιβεβαιώνουν ότι ο προσανατολισμός της έρευνας, η ίδια η ανάπτυξη της επιστήμης με αφορμή και την πρόσφατη συνεργασία του ΕΚΠΑ, όπως σωστά καταγγείλατε αρκετοί από τους ομιλητές σήμερα, με τη στρατιωτική βιομηχανία όπλων που προμηθεύει το ΝΑΤΟ, τη Lockheed Martin, το επόμενο διάστημα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο Ουκρανίας, Ρωσίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο μακελιό, κυρίως που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με το κράτος του Ισραήλ να δολοφονεί αμάχους ακατάπαυστα, να κατέχει εδάφη που δεν το ανήκουν, όπως τα παλαιστινιακά εδάφη, και τώρα να κάνει και κατοχή σε εδάφη του Λιβάνου, να επιτίθεται στο Λίβανο, να βομβαρδίζει όλες τις γειτονικές του χώρες, κατά πώς γουστάρει το ίδιο, υπό την ηγεσία μιας εγκληματικής πραγματικά μαφίας που ταλαιπωρεί πολλαπλά και τον ίδιο το λαό του, το λαό του Ισραήλ, που κινητοποιείται, όπως έδειξαν και οι πάνω από 500.000 διαδηλωτές Ισραηλινοί, απεργοί εν μέσω πολέμου, ενάντια στο καθεστώς Νετανιάχου, ενάντια στον συνεχιζόμενο αυτόν υπεριαλιστικό βάρβαρο πόλεμο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί να σταματήσει, να ακυρωθεί η κατάπτυστη συμφωνία που υποτάσσει την επιστημονική έρευνα στα σχέδια των πολεμοκάπηλων, των σφαγέων της πολεμικής οικονομίας αυτού του πολέμου. Είναι ενάντια στο αίσθημα όλου του ελληνικού λαού, όλων, της πλειοψηφίας των φοιτητών, της πλειοψηφίας των εργαζομένων στο Ίδρυμα του ΕΚΠΑ, του διδακτικού προσωπικού. Ο ίδιος ο Σύλλογος των Μελών ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών τάσεται ενάντια στην αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας για να σκοτώνονται οι λαοί, όπως και σήμερα πολύ σωστά ακούσαμε από τον εκπρόσωπό του. Αλήθεια, τι εντολές δίνει και τι αλυσβερίσχια κάνει το Υπουργείο και συνολικά η κυβέρνηση για να υλοποιεί με τέτοια αποφασιστικότητα μάλιστα, με μια τέτοια αισχρή συνεργασία ανάμεσα σε ελληνικά πανεπιστήμια και μεγαθύρια που παράγουν οπλισμό και εξοπλίζουν το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, για να προχωρούν τα δικά τους εγκληματικά σχέδια κατά των λαών. Δεν το ανεχόμαστε. Στηρίζουμε τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων, των σωματείων των εργαζομένων και με αφορμή αυτή τη συνεργασία παλεύουμε να σταματήσει εδώ και τώρα η εμπλοκή της χώρας μας. Απαιτούμε η επιστημονική έρευνα, η επιστημονική γνώση να υπηρετεί και να συμβάλλει στην άνοδο του βιωτικού επίπεδου του λαού μας και όχι να αξιοποιείται για να σπέρνεται ο θάνατος, η βαρβαρότητα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι είμαστε σίγουροι ότι το επόμενο διάστημα θα βγουν μπροστά. Δεν πρόκειται αυτό να το επιτρέψουν. Το ΚΚΕ θα είναι δίπλα τους, όπως και σε όλους τους φορείς που αντιτάσσονται σε αυτά τα σχέδια. Θα είμαστε δίπλα σε όλους σας, με όλες μας τις δυνάμεις. Και στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή, όπως το κάναμε με πάνω από 10 επερωτήσεις που έχουμε καταθέσει για τα πανεπιστήμια εδώ στην Αττική ανάμεσα σε αυτά και το ΕΚΠΑ, αλλά κυρίως εκεί που κρίνονται τα πράγματα
δηλαδή στους αγώνες που γίνονται καθημερινά, όπου τα μέλη, οι φίλοι του ΚΚΕ πρωτοστατούμε, παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, απευθυνόμαστε σε όλους και όλες εσάς που βλέπετε καθημερινά αυτές τις τεράστιες δυνατότητες που γεννάει η επιστήμη. Ιδιαίτερα εσείς, ο κόσμος των πανεπιστημίων, βλέπετε πιο ζωντανά την τεράστια αδικία που είναι συνυφασμένη με αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο του καπιταλισμού, στο σύστημα του οποίου ζούμε, το καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί βλέπετε, μελετάτε, ξέρετε ότι νέες περιοχές της γνώσης συνεχώς ανακαλύπτονται. Νέα γνώση παράγεται. Κι όμως, παρά τα πρωτοφανή επίπεδα στα οποία έχει φτάσει η ανθρωπότητα, πόσο μακριά βρίσκεται από το να το απολαύσει αυτό η ίδια. Πόλεμοι, χιλιάδες νεκρά παιδιά, φτώχεια, πείνα, άστεγοι, οικονομικές κρίσεις, τόσα και τόσα που μπορούμε να πούμε. Όμως ξέρετε, η επιστήμη έχει μέσα της ένα κυρίαρχο, επαναστατικό χαρακτηριστικό. Πρέπει να αμφισβητεί το παλιό για να φέρει το καινούριο. Και το καινούριο, το σύγχρονο, το επιστημονικά προοδευτικό είναι να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα επιτεύγματα και άλλα τόσα για να ζήσουμε όλοι και όλες πάρα πολύ καλύτερα. Για όλα αυτά, οι αγώνες είναι που ανοίγουν σήμερα το δρόμο για το αύριο. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Αν θέλουμε πραγματικά να απαντήσουμε πραγματικά στις ανάγκες των πολλών, μαζί, εργαζόμενοι, η εργατική τάξη της χώρας, όλος ο ελληνικός λαός, η νεολαία, η πανεπιστημιακή κοινότητα ανάμεσά τους, θα ξελασπώσουμε, πιστεύουμε, αυτό το παρόν για να ανυψωθούμε σε αυτό το φωτεινό μέλλον που επιδιώκουμε όλοι μας. Με τον εργαζόμενο λαό πραγματικά στην εξουσία, σε μια ανώτερη κοινωνία, σοσιαλιστική, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή είναι, κατά την άποψή μας, η μόνη διέξοδος προς όφελος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και της νεολαίας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους.